Στο νοσοκομείο με διάσηση κατέληξε η ηθοποιός Μαριάννα του Μασάτου μετά από καυγά με οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος την είχε τρακάρει, όπως αποκάλυψε η ίδια στο Fumu Live. Έχει τύχει να βρει σανταλικέρι στον δρόμο. Τι εννοεί, κατεξοχήν. Α! Μπινελίκι. Από το που πιο μπινελίκι πεθαίνει. Παίξει ξύλο πολύ άσχημο. Δηλαδή. Στον δρόμο. Πολύ, πολύ. Με έχουν στείλει στο νοσοκομείο με διάσεις και τέτοια. Σοκωθήκαμε τα αυτοκίνητα. Του τάχωσες. Και βγήκε και σαρ. Σε έστειλε στο νοσοκομείο, γυναίκα. Όταν με βρήκε μια κοπελίτσα η οποία παρακολούθησε το συμβάν, γιατί ήταν σε έναν ερημικό δρόμο και τον έφερε. Και έφερε ανθρώπου πίσω, ήμουν παρατημένη στο αυτοκίνητο αιμόφερτη. Είχε αισθήσει ή όχι. Στην αρχή ναι, τις πρώτες τις κατάλαβα, τις υπόλοιπες όχι. Τι λες τώρα ρε Μαριά. Τις πρώτες που μάθαμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεις. Όχι. Ήταν λόγος. Μετά από αυτό είμαι λίγο πιο συσταζούμενη. Ήταν σοβαρός λόγος ας πούμε. Κοίτανες, εγώ ήμουνα έτσι και αυτός ερχόταν έτσι να με κλείσει από δεξιά. Μα δεν το πιστεύω ότι γιατί. Είχε πάνω αυτά τα λουλούδια, τα αυτοκίνητα αυτός. Που έχουν. Ναι, από φυτόριο. Ναι. Και επειδή ήταν δέντρα εκεί δεν μπορούσε να περάσει γιατί τον έκοβε η ηλιά και με έκλεισε. Και του είπα κι εγώ την ευγένεια που μου πέρασε από το μυαλό. Μου απάντησε την άλλη ευγένεια, εγώ είχα το κλασικό και κατέβηκε. Κατέβηκε. Το 1,60, πού πας ρε κοπελιά. Πού να 40 κιλά ένα εκεί. Όχι, εγώ ξανά. Μα ό,τι και να γίνει. Τσακωνόμουν, δεν τσακώνομαι πια, όχι, αλλά πιο παλιά ναι. Κατέβαινα. Τον έσπρωξε. Έχω ανέβει πάνω σε μια ταλίκα και κοίταγα γιατί μου δίνει τα στοιχεία του, γιατί με τράκαρε και δεν μου τα δίνει τα στοιχεία του και μου κάνει το μάτι και εγώ σκαρφάλωσα πάνω στην ταλίκα, διάβασα τα στοιχεία στην ασφάλεια και του έκανα μήνυμα.